Σήμερα να προετοιμαστούμε για την Τετάρτη. Μα θέλουμε ούτως ή άλλως 2 μέρες πριν να ετοιμάσουμε το ψάρι μας. Οπότε μια χαρά. Οπότε βέβαια. Λοιπόν, θέλω. Ρε Αργυρό, πολύ νοστιμιά. Ναι, είναι πολύ νοστιμιά. Σπύρο, μπες μέσα να δοκιμάσεις. Είναι πολύ νόστιμο. Πια το συμφωνώ μαζί σας, παιδιά, είναι τέλειο. 500 γραμμάρια ξαλμυρισμένο μπακαλιάρο. Δηλαδή ζυγίζω το έτοιμο το φιλέτο. Όχι να τον βάλω στο νερό πριν, να είναι έτοιμος. 2 κρεμμύδια. 4-5 φρέσκα μικρά κρεμμυδάκια, όσο πιο ψηλά βρείτε. Ένα αυγό που αν θέλετε μπορείτε και να το παραλείψετε, αλλά αν μπορείτε να το φάτε, βάλτε το γιατί κάνει τέλεια, κάνει τέλεια το μείγμα. Μισό ματσάκι φρέσκο άνηθο. Μισό ματσάκι φρέσκο μαϊντανό. Ένα κουτάκι μικρό 330 ml μπύρα. 250 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ελαιόλαδο κοντά στην ελληνική γη. Για τη σκορδαλιά θέλω 6 με 7 πατάτες, 4-5 σκελίδες σκόρδο. Πολύ ωραία σκορδαλιά! Είναι θεϊκή η σκορδαλιά μου. Μισό λεμόνι, 3 κουταλιές ξύδι, 1,5 φλιτζάνι ελαιόλαδο, ανάμεικτο με σπορέλαιο. Λίγο αλατάκι και το αυγό προαιρετικά. Θα σας πω τι διαφορά κάνει το αυγό στη σκορδαλιά. Παντζάρια για σαλάτα. Έχω πάρει τα έτοιμα του αλφαβήτα, γιατί άμα τα δοκιμάσετε θα πάτε σοκ. Δεν έχουν μέσα ούτε συντηρητικά και δεν έχουν μέσα ξύδι. Είναι σαν να έχω πάρει το παντζάρι μου, να το έχω βράσει και να το έχω βάλει με το χυμό του, να το έχω κονσερβοποιήσει. Να το έχω σφραγίσει δηλαδή. Είναι πολύ γλυκό στη γεύση. Συνήθως όλα αυτά τα βάζα έχουν μέσα λίγο ξύδι και μια γεύση που μας χαλάει. Αυτό είναι γλύκισμα από μόνο του. Αργυρό κατσεφρόνημα, είναι πολύ νόστιμα. Πάμε να πούμε τι κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, πώς ψωνίζουμε τον μπακαλιάρο μας. Όταν θα πάτε να αγοράσετε μπακαλιάρο, καταρχήν υπάρχει στο εμπόριο. Τα χάνεις με την ποικιλία που υπάρχει, έτσι. Βρίσκεις φιλέτο με κόκαλο, φιλέτο χωρίς κόκαλο, φιλέτο καθαρισμένο, κομματιασμένο, έτοιμο. Βρίσκεις τα πάντα πλέον. Ό,τι όμως και να πάρετε, αυτό που θα προσέξετε θα είναι το φιλέτο μου να είναι αρκετά παχύ σε πάχος και το αλάτι που θα έχει επάνω πρέπει να είναι όσο πιο λευκό γίνεται. Αν βλέπετε πολύ λεπτά φιλέτα μπακαλιάρου με λίγο κυτρινισμένη επιφάνεια και λίγα στιγματάκια, πάει να πει ότι είναι, πώς λέω εγώ, παλιοπαστωμένος. Δηλαδή έχει πολυκερίσει. Έχει μείνει πάρα πολύ καιρό και αυτόν, όσο και να τον ξαλμυρίζεις, επειδή είναι και λευκό πολύ λεπτό το φιλετάκι και πολύ κυτρινισμένο το αλάτι, έχει ρουφήξει πολύ αλάτι μέσα, φέι μου. Μετά δεν σώζεται με τίποτα. Θέλει δηλαδή να του βάλεις μέσα και πατάτα για να το γλυκάνεις το μείγμα μας. Εντάξει. Όσο λοιπόν, όταν διαλέγω τον μπακαλιάρο, παίρνω όσο πιο χοντρό φιλέτο βρω και όσο πιο λευκή να είναι η επιφάνεια. Μάλιστα. Στο ευθεοπολείο του αλφαβήτα βρίσκεται όλα αυτά που σας είπα και τα περισσότερα φιλέτα είναι χοντρά και με λευκό αλάτι. Χοντρά τα φιλέτα μπακαλιάρου και λευκά και λευκή επιφάνειά τους. Ναι, κάτσε να κόβω κιόλα εγώ, να βάλουμε και αυτό εδώ, για να σας λέω και πράγματα. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να προσέχω. Όταν θα πάρω. Ας κόβω εγώ τα κρεμμύδια μου να ετοιμάζομαι. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Φρέσκο κρεμμύδι. Θέλω να μου πάρετε όσο πιο, όσο πιο λεπτά φρέσκα κρεμμύδια βρείτε, εντάξει. Όσο πιο ψηλά γίνεται. Είναι τέλειος. Για μένα είναι από τις ωραιότερες συνταγές. Να ξέρεις, Φέη, ότι αυτό. Αυτή τη συνταγή την έκανα πέρυσι στο γεύμα που έκανα στο Κλίντον στη Νέα Υόρκη. Έπαθε την πλάκα. Είχαμε κάνει 3.000 τέτοια κομμάτια και όπως αυτά βγήκαν έξω σε δίσκους. Μαζί με το κρασί τους. Με μία που περάσανε 30 σερβιτόροι, κάναν το γύρο της σάλας και μπήκανε. Σε 5 λεπτά γυρίσαν όλοι. Ήταν αυτό που εξαφανίστηκε και ήταν τέλειο. Λογικό το βρίσκω. Είναι, και πιστεύω ότι είναι από τις πιο ωραίες ελληνικές συνταγές. Αυτό το παντζαρο. Η παντζαροσκορδαλιά. Τι πράγμα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Όταν αυτό θα βάλεις. Άστα λίγο τώρα για να μην τρώω πολύ χρόνο με το ψιλοκόψιμο. Και αυτά θα τα βάλουμε. Όλο το βάζουμε το κρεμμυδάκι. Απλά δεν θέλω να τρώω χρόνο με αυτό. Θέλω να τρώω χρόνο να σας πω πράγματα. Γιατί αυτή η συνταγή έχει μερικά μυστικά. Λοιπόν, όταν θα πάρω το ψάρι μου, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι κόβω τα πτερίγια. Κόβω και την ουρά του με ένα ψαλίδι κουζίνας. Τον ξεπλένω κάτω από τη βρύση να φύγει το πολύ αλάτι από πάνω. Και μετά τον βάζω. Αν έχετε δύναμη, απλά θα σκίσετε λίγο εδώ. Ελάτε μία εδώ να το δείξουμε, παιδιά. Εδώ. Αν έχετε δύναμη, θα σκίσετε λίγο εδώ, αφού κόψουμε την... Εγώ δεν έχω πολύ δύναμη στο χεράκι μου το δεξί. Θα σκίσετε λίγο εδώ. Δεν φτάνω κιόλα. Πάρ' το μπροστά σου. Ναι, ναι, δεν θέλω να λερώσω τον πάγκο για να προλάβω να τα δείξω. Λοιπόν, βγάζουμε εδώ την πετσούλα και την τραβάμε... Τέλος πάντων, κόβω ένα κομμάτι. Θες να το κάνω εγώ, που έχω δύναμη. Εδώ, κόψε μου την ουρά να φύγει. Να την κόψω την ουρά. Ναι, 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 ναι.
Τραβάμε λοιπόν λίγο την πετσούλα από εκεί και το τραβάμε και φεύγει. Εάν έχετε δύναμη, το κάνετε έτσι. Αν δεν έχετε δύναμη, τον αφήνετε έτσι, θα ξαλμυρίσει πιο γρήγορα. Γι' αυτό το κάνουμε αυτό, εντάξει. Εμένα μου το κάνουν τα παιδάκια μου στο εστιατόριο, μου το τραβάνε, γιατί εγώ δεν έχω τη δύναμη να το κάνω. Η πέτσα βγαίνει. Η πέτσα βγαίνει, βέβαια. Έτσι όπως σκάσεις λίγο τη γωνία, το τραβάς μετά και σιγά σιγά βγαίνει. Έτσι ξαλμυρίζει πιο γρήγορα, το ξανατονίζω. Αλλιώς θα τον βάλω με την πετσούλα του μέσα στο νερό και θα τον αφήσω, παιδιά. Εξαρτάται. Ο κάθε μπακαλιάρος είναι αυτό που σας λέω. Εγώ μπορώ να σας πω τώρα ότι εμένα μου ξαλμύρισε σε 16 ώρες. Εξαρτάται από το πώς. Φτάνει, μην το κοβείς. Από εκεί και πέρα το τραβάμε, Θεή. Το τραβάμε και βγαίνει. Εντάξει. Μην βγει και το κρέας, ρε. Ναι, θέλει τέτοιο. Θέλει δύναμη. Θέλει. Δεν μπαίνει να πιάνει κρέας πάνω. Άρα το έκανα λάθος. Όχι. Περίμενε. Έλα. Όχι, πάνω. Αλλά δεν έχω τη δύναμη να το τραβήξω. Καταλαβες. Το τραβάς έτσι και βγαίνει τέλος πάντων. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να πλύνω τώρα τα χέρια μου. Κι εγώ έτσι θα μείνω με τα χέρια με το παλιό. Έλα. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε. Ρε Αργυρό, μήπως να το βάλουμε μαζί με το νερό. Εγώ όταν το κάνω στο εστιατόριο, Φέη, επειδή δεν θέλω να είναι πολύ αλμυρός ο μπακαλιάρος μου, το βγάζω πριν. Τραβάω την πέτσα και τη βγάζω πριν. Γιατί ξαναείπα ότι υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Ναι, άμα είναι ο άντρας σας στο σπίτι, θα βάλετε τον άντρα σας να το τραβήξει. Εντάξει. Αλλιώς θα το βάλετε στο νεράκι, είπαμε. Σας λέω για ποιο λόγο το κάνω. Ναι. Αν δεν μπορείτε, θα το βάλετε στο νερό μαζί με την πετσούλα του. Θα το αφήσετε να ξαλμυρίσει. Θέλει κάθε 4 ώρες περίπου νερό. Αλλαγμά το νερό, κάθε 4 ώρες. Πάντα στο ψυγείο, όχι έξω. Στο ψυγείο το φυλάμε. Και για να είμαι σίγουρη πότε ξαλμύρισε. Το δοκιμάζω και λίγο. Είναι ψημένο το ψάρι, είναι ψημένο στο αλάτι, γι' αυτό είναι έτσι. Το καταλαβαίνεις ότι είναι ψημένο, δεν είναι ομό το ψάρι δηλαδή. Πόσες φορές αλλαγή θα κάνεις, δηλαδή. Συνήθως, ξαναείπα για να μην τα λέμε δύο φορές, δεν παρακολουθείς. Όχι, είπες, το κάθε 4 ώρες. Κάθε 4 ώρες. Το ψυγείο, αλλάζει νερό κάθε 4. Ξαναείπα κιόλα. Από ψάρι σε ψάρι έχει διαφορά. Μπορεί να χρειαστεί από 14 μέχρι και 48 ώρες. Ανάλογα πόσο λεπτό είναι το φιλέτο που πήρατε, πώς ήταν το αλάτι απ' έξω. 14 ώρες το μίνιμουμ. Το λιγότερο. Το λιγότερο. Ένα 24ωρο μέσα στο νερό. Καμιά φορά όμως είναι πιο γλυκός. Αν δεν τον αφήσετε παραπάνω δηλαδή, θα φύγει τελείως το αλάτι και θα είναι πολύ γλυκός. Οπότε το δοκιμάζω λίγο, εντάξει. Το ψαράκι τρώγεται μια χαρά έτσι. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Δεν θα προλάβουμε να τα δείξουμε. Έχω λοιπόν όλα τα υλικά μου, αφού έχω ξαλμυρίσει το ψάρι μου. Το πρώτο πράγμα που κάνω, μόλις το ξαλμυρίσω, παιδιά, είναι να το στύψω. Τώρα το έχουμε κόψει σε κομμάτια εδώ. Είναι να το στύψω καλά. Να βγάλω όλα τα νερά που έχει κρατήσει μέσα, εντάξει. Αυτό το ψαράκι λοιπόν το κόβω σε ψηλά-ψηλά κομματάκια. Βλέπεις πόσο εύκολα λιώνει. Ναι. Σε ψηλά-ψηλά κομματάκια, είτε το μαδάω με το χέρι και με το χέρι μπορούμε να το μαδίσουμε. Ναι. Και στο blender μπορείτε να το βάλετε, εντάξει. Είναι ανάλαφρο από μέσα, ρε παιδί. Ναι, και στο blender μας μπαίνει. Και αυτό που θα θυμάστε, μόλις φτιάξω το κουρκούτι, σας το λέω γιατί είπαμε πολλά στην αρχή και μπορεί να μην έχω χρόνο να το τελειώσω. Μόλις φτιάξω το κουρκούτι μου, θα το βάλω στο ψυγείο να παγώσει. Γιατί το βάζουμε να παγώσει? Γιατί ένα κουρκούτι όταν μπαίνει στο ψυγείο και παγώνει, κάνει πιο αφρά το αποτέλεσμα και πιο τραγανό συγχρόνως. Μου κάνει δηλαδή απ' έξω πιο ωραία κρούστα. Ό,τι κουρκούτι και να κάνετε. Για ό,τι και να βουτήξετε μέσα δηλαδή, θα δείτε ότι το βάζουμε, όταν το βάλετε στο ψυγείο, θα δείτε αμέσως διαφορά. Ομορφιά, ναι. Άναψε εκεί λίγο το μάτι στο 4, να αρχίσει να ζεσταίνεται το τηγάνι. Για να προλάβω να τηγανίσω και ένα, να σας πω και μερικά πράγματα για το τηγάνισμα. Άντε να πάρω ένα μπολάκι να τα βάλουμε μέσα. Στο 4. Ναι, άστο στο 4. Κοίτα τώρα. Άμα βιάζεσαι. Άστο στο 4 για να προλάβουμε να μην κάψει πολύ. Μην βάλεις λάδι ακόμα. Ωραία. Λοιπόν, έχω το ψάρι.